συγκεκριμένη μέρα της ζωής μου. Έρχεται το βήμα εκείνο που προκαλούσα και παρακαλούσα να έρθει σύντομα. Ένας γάμος. Από τη στιγμή που βρέθηκε η σύντροφος, που βρέθηκε αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα, που τελικά όλοι την ξέρετε, νιώθω άλλος άνθρωπος. Νιώθω ότι ξαναγεννήθηκα. Άρα μέσα στο 19 έχουμε να περιμένουμε το γάμο. Ναι, όχι σύντομα. Μέσα να βγάλω κάποιες υποχρεώσεις που έχω, δηλαδή να τελειώσω κάποιες υποθέσεις που έχω δικές μου, θεατρικές, κοινωνικές, και από εκεί και πέρα θα έρθει ο γάμος για να μπούμε σε ένα σπίτι ολοκληρωμένο και σωστό. Την πρόταση γάμου πώς την κάνατε στη Μέρη? Απλά, σε ένα φαγητό, θες να παντρευτούμε, τέλος. Είπε αμέσως το ναι. Δεν μπορώ να πω ότι είπε αμέσως το ναι. Νομίζω ότι ήταν έκπληξη για εκείνη, αλλά το σκέφτηκε. Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να είναι και από την πρώτη στιγμή το ναι. Είχε σχολιαστεί ακόμα ότι ντύνεστε γαμπρός στα 77. 78. Έχω άλλα 22 χρόνια. Νομίζω ότι θα είμαι ευτυχισμένος αυτά τα υπόλοιπα 22 χρόνια που έρχονται. Η διαφορά ηλικίας σας προβλημάτισε? Ποτέ. Νιώθω τόσο ζωντανός που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να με προβληματίσει. Προσέχετε και τον ντύσιμό σας και έχετε γίνει πιο μοντέρνος πια. Μέρη φταίει γι' αυτό. Δικό της, δική της σκέψη, δική της γραμμή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Είδαμε μία συνάντηση και μία χειραψία που συζητήθηκε αρκετά αυτή της μιμής Ντενής με τον Λάκη Λαζόπουλο. Ναι, και θα έλεγα ότι μπράβο στην μιμή που αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε. Θα επαναλάβω για πολλωστή φορά. Με τον Λάκη δεν έχω να μοιράσω τίποτα. Οι πράξεις του εμένα με ενόχλησαν πολύ. Μου στήχησαν πολύ. Και έχω πει επίσης ότι τον συγχώρεσα, τον συγχωρώ. Αλλά να φτάσω σε αυτό το σημείο, να αγκαλιαστώ και να φιληθώ μαζί του, νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να το τολμήσω, δεν θα μπορέσω. Ξέρω ότι είστε σε μια δημιουργική περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Και ετοιμάζετε νέα πράγματα, νέα σχέδια. Τα νέα είναι ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, που θεωρώ ότι θα είναι και ο τελευταίος ρόλος της καριέρας μου. Θέλω να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στον άνθρωπο που θα θελήσει να ακολουθήσει τις τύχες μου στο υπόλοιπο της ζωής μου. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας μακριά από τη σκηνή, μακριά από το θέατρο, μακριά από όλα? Βέβαια, βέβαια. Το να βλέπει κανείς αυτόν τον άνθρωπο να περπατάει στο πλάι σου ή να είναι απέναντί μου και να βλέπω τα μάτια της, με γεμίζει τόσο που θεωρώ ότι είναι όλος ο κόσμος απέναντί μου. Είστε ερωτευμένος? Ναι. Never.